Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, ο Διονύσιος Σολωμός. Μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος διαβάσαμε και εξηγήσαμε το μάθημα από το σχολικό βιβλίο. Στο δεύτερο θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Ας πούμε όμως με λίγα λόγια το μάθημα για να το θυμηθούμε. Διαβάζω. Το Μεσολόγγι άντεξε την πρώτη πολιορκία το 1822 και 1823 από το Γιουταχή, τον Ομέρ Βριώνη και τον Μουσταφά Πασά. Τα έχουμε δει αυτά. Ο Κιουταχής λοιπόν ξεκινά τη δεύτερη πολιορκία τον Απρίλιο του 1825. Ξεκίνησε από τη Λάρισα αφού υπέταξε πρώτα πολλές περιοχές της Στερεάς. Η κατάληψη του Μεσολογγίου ήταν στρατηγική σημασίας γιατί ήταν ένας από τους δύο δρόμους που οδηγούσαν στην Πελοπόννησο. Ο άλλος ήταν η Κόρυθος. Η θέση του είχε πολλά πλεονεκτήματα διότι ένα μέρος περιβαλλόνταν από ρηχή λιμνοθάλασσα που δεν άφηνε τα εχθρικά πλοία να προσεγγίσουν και στο άλλο υπήρχαν ψηλά τείχη και βαθιά τάφρος. Από πίσω ρηχή λιμνοθάλασσα που δεν μπορούσαν τα πλοία να πάνε και να πλησιάσουν, να το πολεμήσουν και μπροστά είχαν κτίσει μεγάλα τείχη. Ήταν η έδρα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Είχαν πάει εκεί ο Άγγλος φιλέλληνας Λόρδος Μπάιρον και άλλοι οπλαρχηγοί. Λειτουργούσε νοσοκομείο, μηχανουργείο που κατασκεύαζε όπλα και τυπογραφείο που εξέδιδε δύο εφημερίδες. Η πρώτη φάση της πολιορκίας κράτησε από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Το πολιορκούσε μόνος του ο Κιουταχής και άντεξε επειδή ο Μιαούλης με το στόλο του συχνά έσπαζε τον αποκλεισμό των τουρκικών πλοίων και προμήθευε το Μεσολόγγι με τα αναγκαία. Από την ξηρά ο Καραϊσκάκης με άλλους οπλαρχηγούς έκαναν επιθέσεις αναγκάζοντας τον Κιουταχή να υποχωρήσει. Αφού είχαν εφόδια, άντεχαν και τα τείχη ήταν ψηλά. Τους βοηθούσαν και από την ξηρά ο Καραϊσκάκης. Μόνος του λοιπόν δεν πέτυχε τίποτα ο Κιουταχής. Η δεύτερη φάση ξεκινάει τον Δεκέμβριο, όταν ο Κιουταχής αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Ιμπραήμ Πασά, που είχε ήδη ανακαταλάβει την Πελοπόννησο με τον πολυάριθμο στρατό του. Ο στόλος του Ιμπραήμ κατακλείζει την λιμνοθάλασσα και κάνει αδύνατο τον ανεφοδιασμό στο Μεσολόγγι. Κανονιοβολεί ανελέητα από ξηρά και θάλασσα. Η πείνα μαστίζει το Μεσολόγγι μαζί με τις ασθένειες και τις άλλες κακουχίες και αποφασίζεται η ηρωική έξοδος στις 10 Απριλίου του 1826. Από το Δεκέμβρη του 25 μέχρι τον Απρίλη του 1826 και οι δύο μαζί, Κιουταχής και Ιμπραήμ, ένα χρόνο πολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Με τα πολλά του πλοία κατακλείζει τη λιμνοθάλασσα και δεν μπορούσε πλέον ο Μιαούλης πλέον να ανεφοδιάζει. Το Μεσολόγγι έχει συνολικά αντέξει ένα χρόνο. Τώρα οι πολιορκημένοι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και με σχέδιο οι ένοπλοι να προστατέψουν τα γυναικόπαιδα επιχειρούν να εξέλθουν, αλλά δημιουργείται σύγχυση καθώς μερικοί επιχειρούν να γυρίσουν πίσω. Κάποιος φώναξε «Ο πίσω ρε παιδιά», φώναξε να γίνει οπισθοχώρηση, με αποτέλεσμα να χάσουν οι περισσότεροι τη ζωή τους. Το Μεσολόγγι ισοπεδώνεται, ενώ όσοι είχαν μείνει στην πόλη αντιστέκονται ανατινάζοντας πυρηταποθήκες. Γυναικόπαιδα εχμαλωτίζονται και πολλούνται για σκλάβοι. Η αντίσταση και η πτώση του Μεσολογγίου διαδίδεται στην Ευρώπη από ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες με τα έργα τους, πίνακες, ποίηματα και καλλιεργούν το κλίμα του φιλελληνισμού. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, εμπνευσμένος από την έξοδο, γράφει το «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Αν θυμάσαι, αυτά πάνω κάτω είχαμε πει και στο πρώτο μέρος. Μπορείς να δεις και το πρώτο μέρος του μαθήματος με χάρτες, με πλαγιότιτλους και με περισσότερη ανάλυση. Προχωράμε τώρα σε ερωτήσεις και όταν κάνω την ερώτηση θα παγώνεις το βίντεο, θα σκέφτεσαι. Αν θες μπορείς να έχεις και ένα βιβλίο να κοιτάς και να παίρνεις πληροφορίες και συνέχεια θα απαντάς. Μετά θα βλέπεις την απάντηση, να δεις αν την είπε σωστά. Ξεκινάμε.
Πρώτη ερώτηση. Πότε, πώς και από ποιον ξεκινάει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου? Τον Απρίλιο του 1825, ξεκινώντας από τη Λάρισα και αφού υπέταξε πρώτα πολλές περιοχές της Τερεάς, ο Κιουταχής φτάνει στο Μεσολόγιο και ξεκινάει τη δεύτερη πολιορκία. Άρα λοιπόν ο Κιουταχής το Απρίλιο του 1825. Και πώς πρώτα υπέταξε τη Στερεά Ελλάδα? Γιατί η κατάληψη του Μεσολογίου είχε στρατηγική σημασία για τους Οθωμανούς? Γιατί το ήθελαν πάρα πολύ και ήταν σημαντικό να το καταλάβουν? Η κατάληψη του Μεσολογίου είχε μεγάλη στρατηγική σημασία γιατί από εκεί περνούσε ο ένας από τους δύο δρόμους που οδηγούσαν στην Πελοπόννησο. Ήταν πέρασμα δηλαδή. Ποια φυσικά πλεονεκτήματα είχε γεωγραφική θέση του Μεσολογίου που το έκανε να αντέξει και τόσα πολλά χρόνια μέχρι το 25-26 συγκεκριμένα? Το Μεσολόγγι περιβαλλόταν στο μεγαλύτερο μέρος του απορριχή λιμνοθάλασσα που δεν άφηνε να πλησιάσουν τα τουρκικά πλοία και από την ξηρά προστατευόταν από ψηλά τείχη και βαθιές τάφρους. Ποιοι ονομαστοί είχαν πάει στο Μεσολόγγι και τι λειτουργούσε μέσα σε αυτό? Στο Μεσολόγγι βρισκόταν ο φαναριώτης πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και το υπεράσπιζε, ήταν το κέντρο του και η έδρα του. Ο Άγγλος φιλέλληνας Λόρδος Μπάιρον, τον είχε προκαλέσει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, και άλλοι οπλαρχηγοί. Εντός λειτουργούσε πρώτον νοσοκομείο, δεύτερον πλήρες μηχανουργείο για την κατασκευή όπλων και τρίτον τυπογραφείο που εξέδιδε δύο εφημερίδες. Τι ξέρεις για την πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου? Δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου χωριζόταν σε δύο φάσεις. Τι ξέρεις για την πρώτη φάση? Στην πρώτη φάση το πολιορκούσε ο Κιουταχής από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1825. Ο Μιαούλης έσπαγε τον αποκλεισμό των τουρκικών πλοίων από τη θάλασσα και τους προμήθευε τα αναγκαία. Ο Καραϊσκάκης μαζί με άλλους οπλαρχηγούς της Τερεάς τους βοηθούσε από την ξηρά κάνοντας επιθέσεις στο στρατό του Κιουταχή, αναγκάζοντάς τον τελικά να υποχωρήσει. Δεν έπεσε λοιπόν στην πρώτη φάση. Τι ξέρεις για τη δεύτερη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου? Στη δεύτερη φάση ο Κιουταχής ζητάει τη βοήθεια του Ιμπραήμ που είχε καταλάβει την Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ αναλαμβάνει την αρχηγία και η πολιορκία γίνεται πιο στενή. Ο στόλος του Ιμπραήμ καταλαμβάνει τα νησάκια της λιμνοθάλασσας και κάνει αδύνατο τον ανεφοδιασμό από τα ελληνικά πλοία. Υπήρχαν μικρά νησάκια τα οποία τα είχαν ως προμαχώνες οι Έλληνες. Κλίσοβα, Βασιλάδι, Ντολμάς και κάποια άλλα. Η πόλη κανονιοβολείται με πείσμα και μαστίζεται από την πείνα. Τον Απρίλιο του 1826 αποφασίζεται ηρωική έξοδος. Δεν άντεχαν την αφόρητη πείνα και αποφάσισαν την έξοδο. Έτρωγαν τα πάντα. Γαϊδούρια, σκυλιά, γάτες, ποντίκια και στο τέλος όταν τέλειωσαν και αυτά μέχρι και φύκια μέσα από τη θάλασσα. Τι ξέρεις για την έξοδο του Μεσολογγίου? Στις 10 Απριλίου του 1826 αποφασίζεται η ηρωική έξοδος. Οι πολιορκημένοι είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες και οι ένοπλοι προστάτευαν τα γυναικόπαιδα. Στα τρία για να μπερδέψουν κάποιο κάπως και
Στη μέση είχαν τα γυναικόπαιδα για να τα προφυλάσσουν οι ένοπλοι. Κατά την έξοδο κάποιος φώναξε να οπισθοχωρήσουν. Ακούστηκε μια φωνή: «Ο πίσω ρε παιδιά!» Και δεν ξέρανε πού να πάνε, μπροστά ή πίσω. Και δημιουργήθηκε σύγχυση. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, η πόλη καταστράφηκε, ενώ μέσα στην πόλη όσοι είχαν μείνει, οι ανήμποροι κυρίως, αντιστάθηκαν ανατινάζοντας τις πυρηταποθήκες. Τα γυναικόπαιδα εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Ποια απήχηση είχε επιπτώσει του Μεσολογγίου στην Ευρώπη? Η πτώση του Μεσολογγίου διαδόθηκε στην Ευρώπη από έργα ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών, πίνακες, ποίηματα. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε το «Ελεύθερη Πολιορκημένη». Η απήχηση ήταν μεγάλη γιατί ενίσχυσε τον φιλελληνισμό, συγκίνησε τους Ευρωπαίους και τους έστρεψε υπέρ των δικαίων των Ελλήνων. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και το δεύτερο μέρος με ερωτήσεις και απαντήσεις. Σου εύχομαι καλή σου επιτυχία και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Γεια σου.